αιώνες εξεπλήθοντο, ως παραδόξος εις ήρθες, δούμεν αιώνεν δόξη. Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ανέγερση του νέου καθολικού της Ιεράς Μονής Ξενοφόντους, η αυτού Θειοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, βρίσκεται από χθες στην Ιερά Μονή. Στην συνέχεια, θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας δορυφορική σύνδεση πρώτα ο Θεός, την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους. Εξεπλήττοντο, ως παραδόξος εις ήρθεν εις τον δεναόν εν δόξη. Μύρια του Θεού, γέννησε άκρατε ξένος γεννήσασα, λόγω τον προάναρχο. Αναγεμή τη φαίνης φυλάκαθος, εις τη γανής ιδίως δεν της προσκυνούς είσαι, εμπός η χέρις η λυτρώσασα, εκδοράς η δικούς το ανθρώπινο. Αμήν, Άγιος Κύριος. Άγιος Κύριος.
Άγιος Κύριος, Άγιος Κύριος, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εμετή.
δυνατό και εκπίστησα. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνας, προς τα κοέθετο και ου παρελεύσετε. Είτε τον Κύριο εκ της γη δράκοντες και πάσε άδυση. Ήρθαλες αγχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πασεκέντρη. Αθηρία και πάντα τα κτίνη, έπετα και πετεινά τερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες μητέγοι. Αμίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεότερα, έδεσα τους σαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επίγης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ήγνος πάση τη σωσής αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεξης αυτού εν εκκλησία ως Υιό. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσονται αυτόν και εις Υιόντα καλλιάστουσαν επί το βασίλει αυτό. Ενεσάντουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τιμάνο και ψαλτηρίο ψαλάντουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώς υπράησε σωτηρία. Ευχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλλιάσονται επί των ειδών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών και ροφέτης των μιέντες χερσίν αυτών. Ποιήσε η δίκηση με της έθνηση, ελεγχούσαν της λαΐς. Είσαι τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ηθηρές. Του ποιήσεν αυτοίς κρίμα έγραφον, ως αυτιέσαι πάση την σωσία του. Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήρι. Yeah.
Σεραφείμ, Σεραφείμ, Σεραφείμ.
Amen.
Και αρχηγός
Amen.
φωνάξατε. Τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Και των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Και των Αγίων Αρχιερέων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Ιεράς Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Αλεξίου Ιερομονάχου του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Διπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε
ελευθερωτουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχαρητήρια. Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ερημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα της νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγηση Κύριου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε, ευλόγηση Κύριου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα. Ψυχή μου τον Κύριον, τεμή επιλαθάνου, πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτούν. Επιλατεύοντα, πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε δελέη και η τυρμή. Αναγεννηθήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Υιός, δε υποσύντας ο Κύριος, δε κρίμα πάση της αδικουμένης. Γνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Μακρόθυμος και πολυέλεος, που πιστέλος οργιστήσεστε, δε εις τον αιώνα ποινή. Ού κατά τας ανομίας ημών επίξεν ημίν, ού δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Αθώσον απέκουσιν ανατολέ αποδεισμόν, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Χωρίς κτήρι πατήλιους, φοκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έρνω το πλάνο μου, εμπνίστη ότι χούσες με. Άνθρωπος, ο συγχόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ότος εξαρτήσει. Ότι πνεύμα ήρθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσετε έτσι των λόγων αυτού. Έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Δε η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού εμπνημένη στον εντολόν αυτού του πείσε αυτάς. Κύριος, εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού.
Κύριον τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατείς υπηούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, άσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εμπαθή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Εις τον Αγίας Αχράντη προευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπορθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Φαίνει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Εξελέξετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει εις τη γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Μίσαντα τον ουρανό και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Ορφινάζοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, διούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδόν τα τροφή της πυλώση. Κύριος είπε παιδημένους, Κύριος σοφίδιπτος. Κύριος αναρθεί κατεραγμένος, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους.
Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω ο θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπνεύουμε, Καθαρότητος ψυχής ομού και ακριβώς.
σώματος. Στην αρμόνη Πάναγε υπερεύεις άπαντα των αγγέλων τα θεία στα τέρματα. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτή των Θεών άψονται. Άφησε σε δε την φύση την ανθρώπιον, ο κήθης εξού παναμόμητε. Θεός αστάφθην ως φιλάνθρωπος, στον της οποία χραντε, δικτήρισε άπαντας, τους υμνούντας την Θεία σου γέννηση. Το χέρι πάντε στη θεία δόξη σου. Χέρι μητέρα άκραντε, είναι ο δόξης Κύριος, εξελέξα το ως υπεράμωμος. Μακάρι δε διωγμένη έδε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Προσκυνούμε νευλαβώς, εικόνα σου την άκρανο, η συμπαθώς ημίνε χωρίγησας, ομολογούμε σ' αυτής τα θαύματα, αήργας ο άκρανε, και την όντε άφηξη, την παράδοξον και υπερένεια. Πάν πονηρό ρήμα καθημών, ψελόμενοι ένε και ένεν πόλου. Ο θαύμα μέγα και άφραστο, εικόν της πανταλάσσης η πάντημος, όπερε τέλεσε, ως παραδόξος ελήλυθε, εκ της βατοπεδίου ημάς τιμήσασα. Ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ναός και πύλη και ψυχός, παλάτιον Θεόπες και Πάχρισος, του Παντοκράτορος. Χρόνος και βύθιρα πύραντρος, υπερφυός τεκούσα Θεόν και γέννησε. Εφήμως άδοντες άσματα, θεμός ευχαριστούμε ψηδέσποινα, αναπεμπάζοντες, τας δωρεάς εις ισχάριτος, ας περέξου αυτόν ως απαριόμεθα.
σοφούς, τους αλήσαν τα δείξας, καταπέψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιο. Και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Ξανά να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Thank you.
επισκέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Εις πολλά εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Εις πολλά Amen.
πνεύμα του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, όλα τα έτη. Καστός κακός προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις, μη εξανάγεις. Η λαρών καρδό την αγαπά ο Θεός, δυνατός δε ο Θεός, πάσα χάρη περισσεύσε εις ημάς. Είναι έφατη πάντοτε πάσα ναυτάρκια νέχοντες, περισσεύητε εις πανέργων αγαθών. Καθώς γέγραφτε, εσκόρπισε εδώ και τη σπένηση. Η δικαιοσύνη αυτουμένη στον αιώνα. Ο δε επιθόρεγον σπέρματο πύροντι και άρτον ει γρόση. Χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών. Και αυξήσε τα γεννήματα τη δικαιοσύνη ημών. Εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα ή της κατεργάζεται δήμο ευχαριστίαν το Θεό. Αδελφοί, τούτο χρονίστο εν ημίνω και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, που χαρπαγμονικήσατο το είναι εις αθέον, αλλά αυτόν εγένωσε μορφήν δούλου λαφών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθήσως άνθρωπος, εταπείνωσε με αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Όχι ο Θεός αυτόν υπερίψωσε, δε χαρίσε το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Είναι το όνομα Ιησού, πάνγονη κάμψη, επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογεί. Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός.
Σοφία όρθια ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην καλουμένη να είναι και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητέ αυτού ικανοί και όχλος πολλής. Ως δε ίγκυσε την πύλη της πόλεως και ειδού εξεκομίζε το τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή. Και ειδών αυτήν ο Ιησούς εσπλαχνίσθη επ' αυτή και είπεν αυτή μη κλέ και προσελθόν ύψατο της ορού οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα τον αλήν και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και δόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτεν ημίν και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Ά, γυνήγε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα του Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, η και παρακαθήσες απαρά τους πόδας του Ιησού, υπέ των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε μου μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτή να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπε αυτή ο Ιησούς. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, η τη σου καφερεθήσεται απ' αυτής. Έγινε το δέν του λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γυνήν φωνή εκ του όπλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίους εφύλασσας. Αυτός δε είπε, μακάρι ακούντες το λόγο του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτό. Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της βιαινίας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορ Θεός, ο Πατέρας ημών δεμεθάς επάξιον και λέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεμεθάς επάξιον και λέησον.
έτοιμε άμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτιμε άμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημων Βαρθολομαίου. Έτιμε άμεθα υπέρ του πατρός ημών Αλεξίου Ιερομονάχου και πάση δρυσόημων αδελφότητος. Έτιμε άμεθα υπέρ των μακαριών και δημοκτήτωρων της Αγίας ημών εις ταύτης και υπέρ πάντων των παραναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Έτιμε άμεθα υπέρ λέει ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των πατέρων και αδελφών της Εράσμων εις ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών, αφαιρετών και νέκεν εις ώρα αυτής, των εργαζομένων αυτή και πάντων, των ενασκουμένων το Αγίον ημώρι τούτο. Έτιμε άμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των διακονίων ισόντων και πάντων διακονίων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο. Πίστη υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμε. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Αρχίσει αυτούς τον λόγο της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Να και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήκης των κατοικουμένων. Όσοι πιστοί, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δε ήθομε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Βλέπεις η πάσα του ξάτιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Όπως υπό του χωράκου σου πάντοτε φυλακόμενοι στη δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο. Amen.
αρχιεροσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας, Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας των Αγιωτάτων Πατριαρχών Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανιήλ Βουκουρεστίου Νεοφύτου Σόφιας Ηλίου Γεωργίας των Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών Χρυσοστόμου Κύπρου Ιερονίμου Αθηνών Σάβα Βαρσοβίας Αναστασίου Τυράννων Ροστισλάβου Πρέσοφ Επιφανίου Κιέβου των Συλλειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων και των λοιπών Αγίων Αρχιερέων της Καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του δούλου αυτού Αλεξίου Ιερομονάχου του και ηγουμένου της Ιεράς Ταύτης Μονής και πάντων των καθηγουμένων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός μοναχικού τάγματος, πάντων των εν το Αγίον ημώ όρη ασκουμένων πατέρων και αδελφών ημών, των οφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του δούλου αυτού Αντωνίου και της συνοδείας αυτού, των ελεούντων και βοηθούντων την καθημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, των εφόρων ευεργετών και συνδρομητών πάντων των εντάφθατε και απανταχού ευαγών καθιδρυμάτων το ευσεβούς ημών γένους, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των συνελθόντων εν τη Θεία Λειτουργία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των εν του Αγίον ημώ όρη και τη χώρα ταύτη ευρισκομένων και να πάσει τη Δεσποτεία Κυρίου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων και ανακαινιστών της Ιεράς Μονής ταύτης, των μακαρία τη λήξη γενωμένων καθηγουμένων και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών αυτής, των μακαρίων και αημνίστων μεγάλων ευεργετών, ευεργετών, δωρητών και συνδρομητών των ευαγών καθιδρυμάτων το ευσεβούς ημών γένους, των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων και ανακαινιστών της Ιεράς Μονής ταύτης Αλεξίου και Νικηφόρου των ευσεβεστάτων βασιλέων Σημεώνος ηγουμένου Ιωάννου Ματθαίου του ηγεμόνος Ελένης Δόμνης
και Φιλοθέου Αρχιερέως, των μακαρία τη λήξη γενωμένων καθηγουμένων Παϊσίου, Παϊσίου και Νικηφόρου και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των μακαρίων και αημνής των μεγάλων ευεργετών, δωρητών και συνδρομητών, των ευαγών καθιδρυμάτων του ευσεβούς ημών γένου και των δούλων αυτού Γεωργίου, Γρηγορίου και Εμιλιανού των ιερομονάχων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου, Κύριε.
άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, λοιπόν χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μεν αλλήλου συνένω μονία ομολογήσω με. Αγαπήσω Πανάσε Yeah.
σφύρας τα σφύρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός ηγηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένοτο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και αναρθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτες βασιλείας ού καίστη τέλος και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και ασυνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλώς, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Ελέον ειρήνη, θυσίαν ενέσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Εμένα του Πνεύματος σου. Ανοσκόμεν τας καρδίας. Της Καινής Διαθήκης
το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Σα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι Oh!
πάσης επισκοπής ορθοδόξων, των ορθοτομούντων, των λόγων της εις αληθείας. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμων υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήστη τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Μνήστη τη Κύριε του Δούλου σου Αμφιλοχείου Αρχιερέως. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Πρώτης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου του και προσκομίζοντας το τίμια και Άγια δώρα Κυρίω το Θεό ημών, υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας τε και αντιλήψεως του περιεστώτος λαού και της των πάντων ενός έως. Πολλά τα έτη. Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανιήλβου Κουρεστίου Νεοφύτου Σόφιας Ηλιού Γεωργίας των Ορθοδόξων Πατριαρχών πολλά τα έτη. Χρυσοστόμου Κύπρου Ιερονίμου Αθηνών Σάβα Βαρσοβίας Αναστασίου Τυράννων Ροστισλάβου Πρέσοφ Επιφανίου Κιέβου Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών πολλά τα έτη. Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματός σου. Πάντων των Αγίων γονεύσαντες έτυχε την ειρήνη του Κυρίου ζεηθώμε. Υπερπόντος κομιστέντος και έκιαστέντων την Ιωδόρων του Κυρίου ζεηθώμε. Ο Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον ενώ αιρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τον Κύριον εκ των ουρανών.
του Αγίου Όρους, εξοχότατη κύριε Υπουργή, εξοχότατε κύριε Διοικητά, εκλεκτή ομίγυρης, όσοι εκ του ιερού καταλόγου και όσοι εκ των τα πρώτα εχόντων της πολιτείας, ιερός χορός των σεβασμίων πατέρων και των ευλαβών προσκυνητών, δεύτε φιλεόρτων το σύστημα, δεύτε και χωρίαν στη σώμεθα, δεύτε καταστέψομεν άσμασιν την εκκλησίαν, προέτρεψεν ημάς ο ιερός υμνογράφος σήμερον την λαμπροφόρον ταύτην ημέραν της πανδήμου συνάξεως της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου της οδηγητρίας και της επετείου 200 ετών του νέου καθολικού ημών την ιστορικήν εορτήν. Και εμείς άπαντες εσπεύσαμεν προθήμως έχοντες εν μέσω ημών ως προεξάρχοντα ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, ημάς Παναγιώτατε, των σεβαστών ημών αυθέντην και δεσπότην, των οικουμενικών πατριάρχην και επίσκοπων του ιερού ημών τόπου, πλαισιούμενων υπό των πανιέρων συλλειτουργούντων Αγίων Ιεραρχών, των τιμιωτάτων Αγίων Αδελφών καθηγουμένων των ιερών μονών του Αγιονίμου Όρους, των εκλεκτών αρχόντων της πολιτείας, του περιεστώτος κλήρου και του πιστού λαού. Συνήλθομεν ειν αγιθοσύνος εν ενή στόματι και μια καρδία, δοξολογήσομεν του μεγάλου Θεού το Πανάγιον όνομα, δια τα σαπήρους προς την ιεράν ημών μονήν ευεργεσίας και ατίμητον πρόνοιαν και εν οδές εγκομείων μεγαλύνομεν, την υπέρλαμπρον κόριν, των αγγέλων το θαύμα και των χριστιανών το μέγα καύχημα, την έφορον του όρους και μεσή την ακίμητον, την κυρίαν ημών την οδηγήτριαν. Εις το κέντρον της ιεράς μυσταγωγίας εξαιρέτως ανυμνήσαμεν την παμακάριστον Θεομήτορα, άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Είναι η Παντάνασα, η πλατητέρα των ουρανών, ή της έτεκεν των σαρκοθέντα θεών λόγων. Είναι η πάντοτε δεωμένη υπέρ του σύμπαντος κόσμου και της σεβασμίας ημών μονής κρατεά προστασία. Η παραμυθία εις τα θλίψης ημών και η οδηγός εις οδούς ευθείας προς τον Σωτήρα Κύριον. Εις την ιεράν ίσον πάτμων από το ιερόν σπήλαιον της Αποκαλύψεως, ο επιστήθιος του Χριστού μαθητής Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, βλέπων προφητικός καταγράφει, σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποθών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Ή της έτεκεν ιών άρενα, ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Εις το πρόσωπον της ενδόξου και ολοφότου γυναικός, της περιβεβλημένης των ήλιων, οι Άγιοι Πατέρες ημών αναγνωρίζουν την πάναγνων και ολόφωτον μητέρα του Δημιουργού, το δοχείον του αχωρήτου φωτός. Ερμηνεύοντας δε αναγωγικώς το προφητικό κείμενο της Αποκαλύψεως, θεωρούν την Αγίαν Εκκλησίαν το σώμα του Χριστού, ή της βαστάζει εν κόλπης και έχει περιβληθεί ως ένδυμα των της δικαιοσύνης ήλιων και οδύνει τους απολυτρουμένους άχρησου μορφωθεί εν αυτής ο Χριστός. Ούτως έκαστος ιερός ναός θεωρείται ο χώρος της προσευχής του σώματος της Εκκλησίας και οίκος του Θεού, ως και ούτως ο ιερός ναός των νέων καθολικών της Ιεράς ημών Μονής, του οποίου την λαμπράν επέτειον 200 ετών από της Ανεγέρσεως εορτάζομεν σήμερον. Είναι ο χώρος των λειτουργικών συνάξεων της Ιεράς Αδελφότητος
και των προσκυνητών, όπου απεργάζεται το μυστήριο της ενότητος πάντων ημών και της μυσταγωγίας εις την παρουσίαν και κοινωνίαν του Θεού. Τόπος αγιάσματος και θείας μεταμορφώσεως των εν πίστη μετεχόντων εις την του Θεού λατρείαν. Τόπος καθιερώσεως των μοναχών κατά την είσοδόν των εις το μοναχικόν πολίτευμα. Άπαντα τα ιερά και όσια της Εκκλησίας μυστήρια εν το ναό της δόξης του Θεού συντελούνται. Η είσοδος και παραμονή μας εις το ναόν είναι μία βαθμιαία μοίησης, μία ανάβασης, έχοντες στραμμένον το νου και την καρδίαν εις τον Παντοκράτορα, ως της επιβλέπει εξ ουρανού και εις την Αγίαν Τράπεζα, ένθα ο μονογενής Υιός και Θεός ημών, δια των προκειμένων φρικτών επανεπάβεται μυστηρίων. Αξιοχρέος και πάνιευγνωμόνος μνημονεύομεν την ιεράν ταύτην ώραν τους μακαρίους κτήτορας του Ιερού Καθολικού, Παΐσιον των κοινοβιάρχην των Εκλέσβου, τον αποκαταστήσαντα το κοινόβιον εν έτη 1784 και πρωτεργάτην της ανεγέρσεως του Καθολικού και φιλόθεων Μητροπολίτην Σαμακοβίου, τον συμβαλώντα ικανός εις την ανέγερσιν, Παΐσιον Βυζάντιον και Νικηφόρον Κουλίντζιν τους καθηγουμένους, το αξιοθαύμαστο τούτο μνημείον τέχνης και του αγιορητικού πολιτισμού κόσμημα την χάνει απάβγασμα θεϊκού πόθου, ταπεινής και θερμής εν Χριστώ ζωής και υπερβαλλόντων κόπων και θυσιών. Το σεμνόν φρόνημα, η Χριστώτης του βίου των μακαρίων καθηγουμένων και των ευλαβών πατέρων της Ιεράς Μονής, ο ακίμητος πόθος των να πήξουν ιερών θυσιαστήριων προς ανάπαυσιν των μελών των νικιστών της περιπής του ταύτης μάνδρας του Θείου Γεωργίου, προσήλκησαν πλουσίαν την χάριν του Θεού εις των μοναχικών δόλιχών των. Δια τούτο, ως ηλεημένοι παρα Θεού, ανοίγηραν και παρέδωκαν ημίν το λαμπρόν τούτο κατοικητήριον του Θεού εις πνευματικήν και ιεράν κληρονομίαν. Αληθώς τούτον τον οίκον ο Πατήρ οικοδόμησε, τούτον τον οίκον ο Υιός εστερέωσε, τούτον τον οίκον το Πνεύμα το Άγιον ανεκαίνησε. Δοξολογίαν προσφέρομεν και ευχαριστίαν το Παναγάθο και Παντοδυνάμο Θεό, δια την άφατον αυτού εσπλαχνίαν και πρόνοιαν. Εν ύμνης ευχαρίστης δοξολογούμεν την υπεράμωμον Μητέρα του Θεού την Οδηγήτριαν και τον Πρωτοστάτην της Ιεράς Μάνδρας αυτού, Μεγαλομάρτυρα Άγιον Γεώργιον των Τροπεοφόρων, δια την άμαχον συμμαχίαν και τας ευεργεσίας ας υπερεκένωσαν εις ημάς. Με τα κατανενιγμένης καρδίας απευθυνόμεθα ευλαβώς και πάλιν ημίν Παναγιώτατε το πολυστόργο πατρί και θεοφρουρήτο οικουμενικό πατριάρχη ημών, εκφράζοντες ευχαριστίας θερμοτάτας διόσα η πατρική ημών αγάπη, η ιεροπρεπής παρουσία ημών επιδαψίλευσεν ημίν κατά την πανευκλεή ταύτην ιεράν ευχαριστηριακήν σύναξην. Με τα δέους και πολλής χαράς θεωρούμεν το ανίστακτον ενδιαφέρον και την πατρικήν στοργήν του ιερού κέντρου και ημών προσωπικός δια την οικουμένην πάσαν και δι δια την αγιώνυμον πολιτείαν ημών, δια την ακλινή συνέχιση των πατροπαραδότων θεσμίων και της οσιακής πορείας ημών. Ως αυτός θαυμάζομεν απάσαστας πρωτοβουλίας και ενεργίας της Μητρός Εκκλησίας, ως και τας αποστολικάς περιοδίας ημών ανά των κόσμων, δια την διατήρηση της αγάπης και την ευστάθεια των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, ως και δια την ειρήνευση του σύμπαντος κόσμου και την διάσωση της περιβαλούσης ημάς φύσεως. Υπερ τούτων απάντων καυχόμεθα εν ημίν
Κηρύττωμεν την δόξαν της Μητρός Εκκλησίας, ομολογούμεν την βαθυτά την προς ημάς ευγνωμοσύνην και τας θερμάς ευχαριστίας. Αισθανόμεθα αυθόρμητον το χρέος της αγάπης, του σεβασμού και της αμεταθέτου αφοσιώσεως προς το σεπτόν πρόσωπον ημών Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, και πάντας τους συνδιακονούντας με θυμών εις τα ασαυλάς του Οικουμενικού Θρόνου, και ευχόμεθα υγικός και εν θέρμος προς τον δωρεοδότην Χριστόν, ή να τηρεί ημάς αλόβητον πάσης επιβουλής, υγιένοντα και καρποφορούντα τη Εκκλησία προς δόξαν Θεού, αγιασμόν δε και σωτηρίαν πάντων. Ευλαβώς παρακαλούμεν όπως πληθύνεται τας ευλογίας προς τον Αγιοτόκον Άθωνα και την Ιεράνημον Μάδρα του Αγίου Γεωργίου, και ευχηθείτε υπέρ της διαφυλάξεως και της εν Θεώ τελειώσεως των ταπεινών οικητόρων αυτής και πάντων των ερασμίων τέκνων ημών της Αγιοπολιτείας ταύτης. Φιλαδέλφος και ευσεβάστος, ευχαριστούμεν τους συνοδίτας ημών Αγίους Αρχιερείς, τους Αγίους Καθηγουμένους, τους αντιμοτάτους πολιτικούς, δικαστικούς και στρατιωτικούς άρχοντας και πανεπιστημιακούς διδασκάλους της πατρίδος ημών, ως και πάντας τους εκλεκτούς ευεργέτας, φίλους, εθελοντάς της τας πολλάς διακονίας και προσκυνητάς της Ιεράς ημών Μονής. Και ολοκαρδίως ευχόμεθα, όπως Κύριος ο Θεός χαρίζεται εις άπαντας υγείαν την κατάμφο και πλουσίας τας θεϊκάς αντιδόσεις και ευεργεσίας εις την ζωήν και τα έργα ημών. Χαρίζον την αγαλίασιν του σωτηρίου του και εγγενίζον πνεύμα ευθέας εν της εγκάτης ημών η σωτηρίαν. Αμήν. Παναγιώτατε, εις ανάμνηση της χαροποιού ημών επισκέψεως εις την Ιεράν Μονήν μας, προσφέρομεν αυτό το ιερόν εικόνισμα και επιτρέψατε μου να καταθέσω μερικούς στοχασμούς μας. Τα χρώματα συγκαλούν σύναξην Αγίων, σύναξην των εν Κωνσταντινούπολη Αγίων και των εν Αγίω Όρη του Άθωοσίων Πατέρων, εστεμένη από τον Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών, τον οποίον ο Μέγας εν βασιλεύσει Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγιωτάτη Μήτηρα αυτού Ελένη εχάρισαν στον Χριστεπώνυμον λαόν. Εν μέσω δε αυτών η Κυρία Θεοτόκλος, κύκλο της τραπέζης αυτής ως τελέχη βλέπουσα τα έγκονά της. Εις το πέρασμα των αιώνων η ιστορία κατέδειξε με τον πλέον παραστατικών τρόπων τη μοναδικότητα της Κωνσταντινούπολεως αλλά και αυτού του Άθωνος, η πόλης και το όρος. Δεν υπάρχει δευτέρα πόλης, όσο κι αν για κάποιους είναι οδυνηρά δύσπεπτο αυτό. Δεν υπάρχει δεύτερο όρος. Και εκεί και εδώ η Θεοτόκος βασίλισσα μοναδική. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, ψάλλει όλη η οικουμένη. Η πόλη της Θεοτόκου και το όρος της Θεοτόκου, το περιβόλι της. Πόσοι Άγιοι κοινοί και για τους δύο τόπους. Ο πρώτος οικιστής του όρους, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Όσιος Ξενοφών, ο Όσιος Παύλος ο Ξηροπαταμινός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Πολεμάς, ο Άγιος Νύφων και οι λοιποί. Επιλείψη μου ο χρόνος διαμαρτυρώμενος την συνάφεια των δύο σημαδιακών τόπων. Όλοι αυτοί οι Άγιοι συνάζονται και ενώνονται κάτω από την σκέπη της Θεοτόκου και δέονται σε αυτήν με τα πόθου δια την πόλη και το όρος. Δέονται δια των προκαθήμενων της Εκκλησίας, των Οικουμενικών Πατριάρχην και επιμένα όλων μας. Δέονται δια όλους αυτούς που μακρόθυμα και υπομονητικά στηρίζουν των Οικουμενικών αυτών και μαρτυρικών θρόνων, δια να μένει ο γλίγνος της Μεγάλης Εκκλησίας αναμένος, να κηρύττει Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και να καλεί πάντα εις ενότητα. Δέονται και δια το όρος, να παραμένει κήπος ευώδης και εφρόσινος
δια όσους καταφεύγουν εις αυτόν, δια να εύρουν ανάπαυση και λυτρωμόν. Είναι άραγε τυχαίο που το Άγιον Όρος έχει την πνευματική του αναφοράν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Σώζεις λοιπόν, Αΐ Θεοτόκε, την κληρονομίαν σου. Σώζεις την πόλη σου και το όρο σου, διότι πραγματικά είναι η κληρονομία σου. Έχετε τούτο το ιερόν εικόνισμα ως φυλακτήριον μνήμην της αθωνικής πολιτείας και έκφρασιν της πολλής αγάπης και του απείρου σεβασμού ημών. Συν ταύτης δεχθείτε και τα ιερά ταύτα εγκόλπια, άτινα εφιλοτέχνησαν χείρε πατέρων ετούντες τας Αγίας ημών ευχάς. Ευχαριστούμε εκ ψυχής δια πάντα. Και προσελθόν ύψατο της ορού, οι δεβαστάζοντες έστησαν και είπε, νεανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Οσιότατοι, εξοχότατοι, πατέρες, αδελφοί και τέκνα εν Χριστώ, λίαν αγαπητά και ευλογημένα. Ένα ακόμη θαυμαστόν και εξαίσιον εκ της επιγείου ζωής, του ελευθερωτού των ψυχών ημών, Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μνημονεύει με χαρακτηριστική λιτότητα, αλλά συγχρόνως με σαφήνεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και τούτο είναι η Ανάσταση του Ιού της χείρας της Ναΐν. Εκ της μελέτης και εντρυφήσεως εις την ιεράν ταύτην περικοπήν, αισθανόμεθα έντονον την εσχατολογική διάσταση του Ευαγγελικού Λόγου. Καθίστε. Ευαγγελικός Λόγος άνευ εσχατολογικής διαστάσεως δεν δύναται να αποτελεί σωτηριώδες κήρυγμα της Εκκλησίας εις τον υπό της φθοράς μαστιζόμενων κόσμων. Δια τούτο και ασπορευθόμεν μετά του φιλτάτου των ψυχών ημών και γλυκητάτου Ιησού, ώστε να εισέλθομεν εις τας ανοιγωμένας εις ημάς διαστάσεις της αιωνιότητος. Εντύπωσιν προξενεί η φράσις «ύψατο της ορού», ως γνωστόν δια τους Ιουδαίους, αυτό η τομία κίνησης ανεπίτρεπτος ως ακάθαρτος. Όμως εγνώριζε ο Κύριος ότι αυτέ διατάξεις του νόμου, του Μωσαϊκού, είχαν κυριαρχήσει περισσότερον από των βαρυτέρων σημείων του νόμου και κατά συνέπειαν είχαν οδηγήσει εις ποιάντινα υποκρισίαν του στηρητάς του γράμματος του νόμου. Αυτήν την υποκρισίαν συνέτριβεν εις πάσαν παρομοίαν περίπτωσιν του επιγής βίου του, ως τροχοπέδιν της προσουρανών πορείας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μόνον με ελευθερίαν και αλήθειαν δύναται να ανέλθει εις των ουρανών, μόνον με αυθεντικότητα. Η υποκρισία, ο σύγχρονος φαρισαϊσμός, ο οποίος επερίσευσεν εις την εποχήν μας, αποτελεί την μεγαλυτέραν πληγήν του εκκλησιαστικού βιώματος, της θεωρίας και της πράξεως. Διό και εντός του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι αναγκαίον να είμεθα ενώπιος ενωπίο με τον αληθινόν τριαδικόν Θεόν, ημείς και εκείνος, όπου εις το ημείς χωρεί ολόκληρος ικτίσης, γυμνή και τέτραχυλισμένη απέναντί του ημείς.
γυμνή από κάθε δικαίωμα εντός εισαγωγικών, από κάθε απέτηση, από την κοσμική διεκδίκηση. Με ένα μόνον αίτημα, το έλεος του, το οποίον έλεος απαλλάσσει από την υποκρισία και την πολυπροσωπία των ελεούμενων και τον αναβιβάζει εις μετανοημένων αμαρτωλών εις καταχάριν Άγιον. Η επαφή μας με τον Κύριον ή καλύτερον η επαφή του Κυρίου με ημάς είναι η προσωπική και ολοκληρωτική μας ανάσταση. Είναι η διέλευσής μας από του θανατηφόρου εγώ εις το γεννηθήτο το θέλημά σου. Είναι η ζωηφόρος δύναμης της συναντήσεως Θεού και ανθρώπου και μόνον μέσα εις την Θείαν Λειτουργίαν δύναται να βιωθεί εις των υπέρτατων βαθμών. Και εμείς σήμερον εβιώσαμεν και πάλιν υπό τας ιεράς ταύτας στέγας την δύναμην και την χάριν του Κυρίου ως φιλάνθρωπον κάθοδον εις την ζωήν του ανθρώπου, ως βιαίαν πνοήν, ως αλλαγήν προς την αυθαρσίαν. Και μέσω του ιερωτάτου τούτου μυστηρίου ανανεούμεν την σχέση μας προς την επιζητουμένην αυθαρσίαν. Εξού και οι φιλοξενούντες τα ιερά της Εκκλησίας μυστήρια και την λατρευτικήν ζωήν της πίστεως ημών ναοί, κατέχουν ιδιαίτερως σημαντικήν θέσην εις το κέντρον τόντε ενοριών και κοινοτήτων, αλλά και των πάσης φύσεως μοναστικών καθιδρυμάτων. Οι ιεροί ναοί, οι εκκλησίες μας, συνδέονται με τον εκκλησιαστικόν βίον των πιστών και γέμουν με τας καρδιακάς προσευχάς, με την συλλειτουργία των αγγέλων, με την άφεση των παραπτωμάτων, με την συντριβή, την μετάνοια, με την θέαν του Παραδείσου. Εις τους ναούς και τα παρεκκλήσιά μας τα πάντα είναι φωτεινά, παραπέμπουν εις τον τελικόν προορισμό του ανθρώπου, εις την λαμπρότητα της Βασιλείας των Εσχάτων. Διό και τιμόμεν πάσαν ευλογημένην επέτειον, συνδεωμένην με την ιστορίαν και την πορείαν των ιερών ναών μας, πολλό δε μάλλον εδώ εις το Άγιον Όρος, εις τας ιεράς αυτού μονάς, ένθατο καθολικών, συνδέεται με όλων των βίων του μοναχού, από της κουράς αυτού και της απαρνήσεως του κόσμου, έως και της ώρας της εξοδίου ακολουθίας του, ότε προπέμπεται η μακαρία αυτού ψυχή εις την αιωνιότητα, το δε σώμα γη και φθήρεται. Ούτω λοιπόν και η καθημάς ιερά μονή ξενοφόντος, η μονή της διακονίας ημών Άγιε καθηγούμενε, εορτάζει την συμπλήρωση 200 ετών από της εγέρσεως τούτου του νέου καθολικού αυτής, και ήμεθα εδώ άπαντες, ώστε να δοξολογήσομεν ως πράττομεν πάντοτε και με κάθε ευκαιρίαν τον Θεόν των Πατέρων ημών, ο οποίος μας καταξιώνει εντός των ιερών ναών αυτού να ανιστάμεθα από των αμαρτιών και των πτώσεών μας, ως άκης άπτεται της σωρού της πεπτοκίας φύσεώς μας δια των μυστηρίων της χάριτός του, όπως άγγιξε σήμερα το φέρετρον του Υιού της χείρας της Ναΐν. Αυτήν την διάσταση εβίωσαν τόσο ο προστάτης της Μονής Άγιος Γεώργιος, ο τροπεοφόρος και κοινός ημών σκεπαστής, διότι και ο πατριαρχικός μας ναός είναι Άγιος Γεώργιος,
και ο ταπεινός ναός του χωριού μου εις την Ήμβρον είναι Άγιος Γεώργιος. Όσον και εις ήμερον τιμόμενοι μεγάλοι Άγιοι Σέργιος και Βάχος, τον οποίον τον καλλιμάρμαρον οίκον έχομεν ως πολύτιμον δώρον εν τη βασιλευούση των πόλεων, την μικράν Αγίαν Σοφίαν ως χαρακτηριστικός αποκαλείται, λόγω της αρχιτεκτονικής ομοιότητος προς την μεγάλην εκκλησία. Και δεν είναι ο μόνος. Πολλοί σεβάσμοι οίκοι παραμένουν και αναμένουν εν τη πόλη τας κατά καιρούς προσκυνηματικά σημών επισκέψεις. Κυρίως όμως αναμένουν την αναστάσιμον και ζωοπάροχον αφήν του Κυρίου, ου το όνομα ή ευλογημένον και εν αυτής. Αναμένουν οι εντικαθημάς Ανατολή, σεβάσμοι οίκοι, τα προσκυνήματα όλων ημών. Αναμένουν ο λίγων Λιβάνη, δύο άνθη, ένα Χριστός Ανέστη, ένα αιωνία η μνήμη. Διότι εις τους χριστιανούς τα πάντα εν Χριστώ δεν αποθυνίσκουν, αλλά είναι αιωνιώτης, είναι ζωή ατελεύτητος. Καθεύδει εν αυτής η πίστης του Ορθοδόξου Χριστιανού εν σιγή. Αρέσκεται εις την σιγήν του μυστηρίου, όπου τα πάντα τελειούνται εν Αγίω Πνεύματι. Και ο πνευματικός αγών έχει πολλήν σιωπήν και πολλήν πάλιν εντός αυτής της εκουσίου σιωπής. Ευλογούντες λοιπόν δια της αυτοπροσώπου ημών προσκυνηματικής επισκέψεως την σημαντικήν αυτήν επέτειον, Άγιε Ηγούμενε, δεν μένομεν εις το σπουδαίον ή μη των καιρών και χρόνων, αλλά τιμώντες την επέτειον τιμώμεν το ιερόν νόημα και περιεχόμενον αυτού του ναού ως θυσιαστηρίου της λογικής λατρείας, αλλά και ως καθολικών δια τα μοναστικά παλέσματα της αριθμήτων ψυχών, ζώντων και τεθεώτων αδελφών μας. Και τι είναι τελικός ο ναός των καθολικών? Είναι εργοστάσιον αγιότητος, γεννήτρια μετανοίας και επιστροφής, ζωή δίχως των προορισμών της καταχάριν αγιότητος είναι οδυνηρά, είναι σκληρά, είναι ανυπόφορος. Εις τους ναούς συμβιούμεν μετά των εικονιζομένων Αγίων δια να δείξομεν ότι αυτός είναι ο προορισμός, η άφιξης, το τέρμα, εκεί κατατείνομεν, αλλά και δια να συνειδητοποιήσομεν ότι οι Άγιοι δεν εγεννήθησαν υπό ειδικά συνθήκας, αλλά εντός κοινωνιών ομοίων με την σημερινή. Και δια τούτο είναι ίδια και κοινή η ευθύνη ημών προς τον καταχάριν και μετοχήν αγιασμών και την εν Κυρίω θέωση. Συγχαίρομεν πάλιν και πολλάκις ημάς Άγιε καθηγούμενε, φίλτατε Πάτερ Αλέξιε, και την ευλογημένη αδελφότητά σας, καθώς παρατηρούμεν ότι εις τα θεμέλια των συμβουλών και των πνευματικών νουθεσιών σας έχετε θέσει ως πρώτην προτεραιότητα την εξήτηση του Θείου Ελέους. Συγχαίροντες, ευχόμεθα πατρικός, όπως τούτο το μέγα έλεος καταδιώκει κατά πάντα και δια πάντα την Ιεράν Μονήν Ξενοφόντος. Να μη σας ξενίζει, αδελφοί, η λέξη «καταδιώκει». Είναι αγιογραφική. Είναι από την υμνολογία μας. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Αλλά και όλων το Άγιον Όρος και όλους τους αδελφούς μας, ώστε να καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, να ποθήσομεν την αγιότητα, ώστε να γίνομεν κατοικητήρια του Θεού, να αγιαστόμεν
και να αγιάζομεν δια των λόγων και έργων, δια συνόλου του βίου ημών, αφορώντες εμπαντή εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, τον Αΐ υπέρ ημών Θεών, και η Παναγία η οδηγήτρια βοήθειά μας. Έτι πολλά και ευλογημένα εις πάντας. Άγιε καθηγούμενε, ένα μικρό δώρο για το μοναστήρι και ένα επιστήθιο σταυρό για την αγάπη σας. Τα δώρα μας είναι πολύ ταπεινότερα από τα δικά σας. Πλούσια. Ο πλούτος είστε εσείς. Το βάλω. Είναι δώρο του Πατριάρχου Κυρίου. Εσείς ενώνετε τα διεστώτα. Φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν, τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το έρθομεν, το όνομα τη Κυρίου. Όπως ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζω τους επιτώτας, αγίασον τους αγαπώντας την ευκρατία του ύπνου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, της ιερεύσιν, της βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβέρον εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τα της Παρθένου επιμίσομεν θαυμάσια, απαραδόξος εν της νυχτερης εργάσατο και την άκραν των εικόνα την οδηγητρία εκ της μονήφα το πεδίο οδελίκουσα προς προστασία τε και σκέπη προσκυνήσομεν ταύτην κράζοντες και μήτερα πέρα και εις τους αιώνας των αιώνων θα μείνει η μόνη.
Και των δούλων αυτού, φιλοθέου αρχιερέως Παϊσίου, Παϊσίου και νικηφόρο των ιερών μονάχων, με τη συγχωρήθηνε αυτής πάμπλη μένημα, εκούσιόντε και ακούσιόν, όπως Κυρίος ο Θεός τάξητας ψυχάς αυτών έθα η δίκαιη αναπάβαση. Ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτου, βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σοδωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τα στιχάστων και κοιμημένων δούλων σου, των ιδρυτών της Ιεράς Μονής Τάφτης, Φιλοθέου Αρχιερέως Παϊσίου Παϊσίου και νικηφόρου των ιερομονάχων των και ηγουμένων της Μονής Τάφτης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παρά μάρτυ το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησο, ότι ούκ έστειν άνθρωπος, ως ζήσετε και ούχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προμνημων ευθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Ανάρχος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σε τον ευλαβέστατον πρεσβύτερον δαμασκηνών πνευματικών εις το της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο το Πέτρο και τις λοιπείς 11 μαθητές Αποστολικήν και πνευματικήν διακονίαν χαρισάμενος, λύν και δεσμεύειν τα των ανθρώπων πτέσματα εντυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου, δαμασκηνών ιερομόναχων, τον παρεμούμεν ψηφισθέντα πάσης δε χάριτος ελιοθέντα, άξιον και αυτών της αποστολικής και πνευματικής σου διακονίας, δια της εμείς ελεηνότητος ανάδειξον, εις το λύειν και δεσμεύειν
τα των αναξίων θέσματα, ότι Συ, ο δοτήρ των αγαθών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει επί μας, η αυτού δία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.